νερό και κάναβι. Με τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε. Καλά. Και για προπολογισμό θα μιλήσουμε και για κόκκινα δάνεια θα μιλήσουμε, αλλά. μα και, και για αρνητικά επιτόκια θα μιλήσουμε. Γιατί, γιατί είσαστε εγώ... δύο πράγματα για τα αρνητικά. Για να ξεκινήσουμε αυτά. ξεκινήσουμε από αυτά. Το ένα είναι ότι τι καλά που δανειστήκαμε με αρνητικό επιτόκιο. Το άλλο είναι όχι και τόσο καλά γιατί. αρνητικό επιτόκιο κρίση. σημαίνει ύφεση στο βάθο. Κοιτάξτε, θετικό για μα είναι το ότι δίνει ένα σήμα ότι η Ελλάδα αλλάζει. Ότι η Ελλάδα πάει στη σωστή κατεύθυνση. Διότι αν σκεφτεί ότι ούτε έξι μήνε πριν ήσουν στο τρίμηνο, γιατί το τρίμηνο είναι που βγήκε αρνητικό, ήσουν στο 0,8 πε mm -hmm. και το δεκαετέ ήσουν στο 3,8 mm -hmm. και τώρα είσαι στο μείον 0,02 που είναι αρνητικό τώρα το τρίμηνο και το δεκαετέ σου είναι 1,5. Αυτό δείχνει ότι οι αγορέ σε πιστεύουν. Λε εσύ κάτι, ότι εγώ παιδιά είμαι σοβαρό. Θέλω να πάω εκεί. Θέλω να κάνω τα πράγματα σωστά. Θέλω να κάνω επενδύσει. Θέλω όλα αυτά και σε πιστεύουν. Αυτό είναι όλο. <Συμχυμ> το άλλο όλο κομμάτι του γιατί πήγαν αρνητικά δεν είναι δική μας, δικό μα κατόρθωμα. Είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Κιδική Τράπεζα, δηλαδή του συστήματο ευρώ, το οποίο είναι πλημμυρισμένο στο χρήμα με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναβυθιστεί, γιατί πήγε καλά τα τρία τελευταία χρόνια, τέσσερα σχεδόν. Πήγε καλά η Ευρώπη. Εμεί δυστυχώ δεν, δεν, ανεβήκαμε στο τρένο. Ψάχναμε που είναι το τελευταίο βαγόνι, πέρασε το τρένο. Και λέμε, ρίγα, μου το πέρασε το τρένο. <laughs> Κάπω έτσι πατήσαμε. Αλλά τώρα είναι πλημμυρισμένο το ευρώ στο χρήμα. Mm -hmm. Οπότε είναι αυτό είναι ο βασικό λόγο. Η μεγάλη εμπιστοσύνη προ το νόμισμα. Αυτό τώρα όμω μπορεί να υπονομεύσει, δηλαδή μια ευρωπαϊκή οικονομία, μια παγκόσμια οικονομία που δεν θα τρέχει όπω έτρεξε τα προηγούμενα τρία-τέσσερα χρόνια. Μπορεί να υπονομεύσει το αναπτυξιακό αφήγημα ή τη στόχευση αυτή τη κυβέρνηση που φαίνεται να ποντάρει πολλά στην ανάπτυξη. Ένα Κοιτάξτε, μεγάλο. Το 4% που ήταν ο στόχος του Μητσοτάκη στα 2, τον τρίτο χρόνο να το πιάσουμε, είναι πλέον δύσκολο. Mm -hmm. Αυτό ήταν ο στόχος, Γιατί με ρωτάνε κάποιοι και μου λένε πού είναι το 4%. Και ξέρετε, το να με ρωτάει ο κόσμο έξω, εμένα ήταν πάντοτε η μεγάλη μου ευχαρίστηση και αυτό τώρα με το βουλευτή και έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη ναι. ευχαρίστηση, ναι. Ξέρετε, περπατώ. Εγώ, το απόγευμα, το, 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 το όταν τελείωσα, διέστησα όλη την Αθήνα να πάω σπίτι μου. Και ανάμεσα σε σταματούν, σου λένε τι παρατηρήσει του, σου λένε τα ερωτήματά του, τα παράπονά του. Έχουν παράπονο προ το παρόν. Πολλά. Δηλαδή, είναι καλά γενικά. κυρίω, ξέρετε το, γιατί. Το έχουμε... βασικό για πρόβλημα για το ποιο είναι, Γιατί είναι. η οικονομία παραμένει. Νομίζω ότι η ανεργία είναι το τεράστιο η ανεργία. Η ανεργία. Η, ανεργία. Το η ανεργία. Διότι η ανεργία είναι δύο πράγματα μαζί πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι δεν έχει εισόδημα. Το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι δεν σου αναγνωρίζει η κοινωνία ότι αξίζει κάτι. Βέβαια. Yeah, okay. Έτσι. Yeah, yeah. Οι, οι δικέ μα κοινωνίε είναι εργασιομανεί κοινωνίε. Είναι ψυχολογικά αυτό. Βέβαια. δεν το λέω εδώ γιατί εμεί είμαστε όλοι εργασιομανεί. Yeah. Αλλά και όχι μόνο εξ ανάγκη. Όχι μόνο Μάρξ Λαφάρκ ακόμα φαίνεται yeah. πω yeah. κυριαρχεί ο Μάρξ. Μα η προκοπή ο... τη εργασία εννοώ. Και όχι το δικαίωμα στην τεμπελιά. Ο Μάρξ είχε τη χείριστη γνώμη για τον γαμπρό του. Μεταξύ άλλων επειδή ήταν τεμπέλη. Εμείς αλλά το είχε το διαλεξικόρει του, τι να κάνει τώρα. Ε, ήτανε δε. βέβαια, ακριβώς. Ε, Εμείς ήμασταν με τον γαμπρό παρεπιπτόντως. Ε... Πάντως πρέπει να υπάρχει ένα θέμα φροηδικό στο γιατί ο Μάρξ στην ανάλυση του για την παραγωγικότητα χρησιμοποιεί τότε έχει βγει μια μηχανή που πήγαινε πολύ γρήγορα την βαβακοπαραγωγή, έφτιαχνε νήμα πολύ γρήγορα και λεγόταν Τζένι. Oh. Που ήταν και το όνομα τη κόρη του. Υπήρχε ένα θέμα εκεί με τον Ελαφάρ που ήταν τεμπέλη. Τι έλεγα όμω. Και Λέγαν γεννημένο άλλο. στην Κούβα. Αυτό το λέω και για, το δικό σας, για τα δικά σα επιχειρήματα. Ναι, yeah, αλλά κανεί δεν ήξερε <laughs> τότε ότι θα εμφανιστεί <φάνει> ο Κάστρο. <laughs> Προφανώ προ-Κάστρο. Προ Λέγαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία. Θα ήθελα εγώ για να κλείσουμε τον προηγούμενο κύκλο να μου πείτε αν το 2,8 του προπολογισμού φαντάζει αισιόδοξο. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8. Όχι, okay. αισιόδοξο δεν είναι και πιστεύω ότι η Ελλάδα. Εδώ είναι το, το κόλπο. Mm -hmm. Ότι μπορεί άλλοι να φρενάρουν και αυτό να μα βλάψει, διότι αν φρενάρει μια αγορά σαν τη Γερμανική, σημαίνει λιγότερε εξαγωγέ. Οι εξαγωγέ είναι συν στο ΑΕΠ. Άρα μπορεί να σου λείπει ένα 0-2 από εκεί. Και μπορεί να του λείψει το Μητσοτάκι, αλλά και αυτή είναι και η διαφορά των ανδρών. Ο Μητσοτάκη, χθε μιλώντα στην κοινοβουλευτική ναι. ομάδα, είπε 2,8 που είναι η πρόβλεψη του προπολογισμού, αν και. Νομίζω ότι ίσω πάμε καλύτερα. Ενώ θυμάστε ο κύριο Τσίπρα έλεγε ε, με μπροστά το δύο και συνεχώ πηγαίναμε κάτω από το δύο. <laughs> Αλλά το πίστευε. Ο κύριο Τσίπρα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση βολονταριστή και ο κύριο Μητζωτάκη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ε, ανθρώπου κονστρουκτιβιστή. Και για να μα καταλαβαίνετε και αυτό. Μας... Γιατί το λέτε έτσι. Ναι, θέλει εσύ? να χτίζει. Μάλιστα. Θέλει να χτίζει. Να... Πάντω χτίζει. Ο Μητζωτάκη πάνω... είναι η περίπτωση ναι. του ανθρώπου ναι. που έχει άγχο το βράδυ αν με το εξή. Λέει, θα πάω το πρωί στο σχολείο. Θα με ρωτήσει ενδεχομένω ο καθηγητή το μάθημα τη ημέρα. Ο Μητσοτάκη πρέπει να το ξέρει. Ενώ αντιθέτω ο Τσίπρα θα διεκδικήσει να μην απαντήσει στο ερώτημα του καθηγητή. <Κι> το έχει κάνει και στην πράξη δηλαδή. Το διεκδικούσε όταν ήταν μαθητής. <Κι> Μάλιστα. Πάντως, μαθητή. Μάλιστα. Πάντω ο μαθητή σα παρέδωσε ένα μεγάλο μαξιλάρι και μια κανονικότητα. Δεν σα παρέδωσε τέταρτο μνημόνιο. Το μαξιλάρι που. Όπω λέγατε ως... ότι θα παραδώσει. Ποιο. Έτσι δεν είναι. Ότι, ότι υπάρχει στην ουσία ένα τέταρτο μνημόνιο που ναι. Τι θέλετε να συζητήσουμε. Το τέταρτο μνημόνιο ήταν ένα τρόπο να μιλά. Εγώ πολύ συχνά το κάνω. Είναι προπαγάνδα. Ένα τρόπο να πει κάτι για να το καταλάβουν όλοι. Όχι. Oh. Που μπορεί να μην είναι ακριβέ, mm -hmm. να μην είναι ο ακριβέστερο των τρόπων και αν με ρωτούσα να το πω τεχνοκρατικά το έλεγα αλλιώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τον Ιούνιο του 2018 επρόκειτο να λήξει το μνημόνιο, τον Αύγουστο. Έλυγε το μνημόνιο έτσι αλλιώ. Τελειώνει η ημερομηνία. Είχε ημερομηνία λήξη και δεν είναι από τα προϊόντα το μνημόνιο που λε, έλα μου, τώρα δεν πάθουμε τίποτα, φέρτε το, το πιούμε. Η ημερομηνία λήξη τελείωνε, τελείωνε τα, τα λεφτά δηλαδή. Δεν χρειαζόταν καμιά προσπάθεια να βγούμε. Γιατί ακούω σύσσωμο το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, σα βγάλαμε από το μνημόνιο. Και λέω, σιγά, βγήκαμε από το μνημόνιο, τελείωσε το μνημόνιο. Το μνημόνιο τελείωσε, δεν βγήκαμε εμεί, βγήκαμε υποχρεωτικώ. Τον Ιούνιο εκείνη τη χρονιά, το Eurogroup. αλλά βγήκαμε επιτυχώ όμω. Μετα πολλών επένων και χωρί να χρειαστεί να υπογράψουμε ένα τέταρτο μνημόνιο. Έλα, από το πρώτο. Απ Εδώ σε θέλω. Η το ιστορία δεύτερο. ήταν ότι το Eurogroup τον Ιούνιο εκείνη τη χρονιά βγάζει μια απόφαση. Μπράβο στην Ελλάδα που ετοιμάζεται να βγει. Τα έκανε όλα καλά. Έχει ξεχάσει όμω να κάνει ορισμένα πράγματα. Αυτά τα ορισμένα πράγματα μπήκαν σε ένα δισέλιδο ξεχωριστό, του οποίου επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική. Ποτέ. Επίσημη γλώσσα του Eurogroup είναι η αγγλική. Στην περίπτωση αυτή ελληνική. Και ήταν μια σειραφή υποχρεώσεων. Αυτό λοιπόν, ότι δηλαδή μετά το μνημόνιο θα κάνετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δέκα πράγματα. Αυτό ήταν που είπαμε ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο, γιατί ήταν μια τέτοια υποχρεώσεων. Η μεγάλη διαφορά που τη λέει ο Μοσκοβισσή, όπου θα όπου βρεθεί, ήρθε και τι προάλλε ο Μοσκοβησί στην Αθήνα και είπε αυτό: Δεν είσαστε πλέον σε πρόγραμμα, δεν είσαστε υποχρεωμένοι. Στην πραγματικότητα είμαστε και παραείμαστε. Αλλά δεν είμαστε σε πρόγραμμα. Αυτό είναι κέρδο. Mm -hmm. Αλλά μετά από τρία μνημόνια, έλεος. Αυτό τουλάχιστον το αξίζουμε. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκη έχει δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Και είναι αλήθεια ότι είναι ο τύπο που τον εμπιστεύω ότι αγορέ. Τώρα για το μαξιλάρι, για να μην το ξεχάσω. Το μαξιλάρι μα το ζήτησαν αυτοί και μα το επέβαλαν. Είναι με ένα ανορθόδοξο πράγμα. Είναι κάτι που μα κοστίζει πάρα πολύ. Δεν το χρειαζόμαστε. Τώρα πια δεν, δεν το χρειαζόμαστε χρειαστεί. καθόλου. Όχι. Το θέλανε στον Τσίπρα γιατί ο Τσίπρα είχε κάνει πολλά πράγματα τα οποία του φόβιζαν. Άρα του το επέβαλαν ώστε να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Ό,τι και να συμβεί, η Ελλάδα θα έχει χρήματα να μα πληρώνει. Αυτή ήταν η ιδέα του μαξιλαριού. Yeah. Δεν ήταν κάτι άλλο. Τώρα όμω που βλέπουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, θα δείτε ότι και οι ίδιοι θα πούν, παιδιά, να το, να το χαμηλώσουμε. Διότι το να κρατά τόσα χρήματα κλεισμένα σε έναν σιρτάρι, δεν είναι λογικό. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Μάλιστα. Σχέδιο προπολογισμού. Υπάρχει μια συζήτηση, και μου το έλεγε πρόσφατα και κάποιο φίλο, ότι παίρνω, ξέρω, έχω 10 χιλιάρικα εισόδημα. Ε, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη λοιπόν, αυτή η ιστορία του να αυξηθούν οι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ mm. από τη μεριά τη κυβέρνηση και μου λέει ότι έχω 10 χιλιάρικα. Αν έχω 300 ευρώ ε, ε, νίκιο σε ένα σπίτι, το οποίο κιόλα δεν περνάει στι δαπάνε μου, πρέπει να πληρώσω, πρέπει μάλλον να εμφανίσω δαπάνε από τι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ πάνω από 3 χιλιάρικα. Αυτό δεν γίνεται, δεν είναι δύσκολο. Άρα θα, το, ουσιαστικά το δεν θα υπάρχει για μένα. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Αυτό που έχει οριστεί είναι περίπου το 1 τρίτο. Έτσι. Εμεί ε, 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 οι οικονομολόγοι λέμε ότι συνήθω. Να κάνει το ένα τρίτο των ταπανών σου με κάρτα. Με κάρτα. Με ηλεκτρονικό τρόπο, ναι. ε, καταγεγραμμένο. Ε, συνήθω λέμε ότι ένα μικρό εισόδημα, ένα εισόδημα με το οποίο ζουν οι πολλοί άνθρωποι, το 1 τρίτο πάει σε δαπάνε σπιτιού, ενίκιο και κάποια άλλα. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στι αποδείξει. Το 1 τρίτο όμω που πάει σε καταναλωτικέ τρέχουσε δαπάνε, που είναι πλέον και ή θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, είναι επαρκέ ποσό και δεν είναι πολύ μεγάλο για να το αποδείξουμε ηλεκτρονικά. Θέλω να σα πω κάτι. Να είμαστε τώρα, γιατί είπαμε τα ψέματα μα πολύ καιρό το πριν, τώρα πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινεί. Στην το τώρα πραγματικ... θα, πάμε, θα, σας κρεμάσουν στα μανταλάκια με αυτό που είπατε. Τι ε, ψέματα πολλά. είπαμε. Πολλά. Τι ψέματα είπατε εσείς. Είπαμε ίδιε... στον εαυτό ίδιε... μας ψέματα. Α, στον εαυτό μας. Ας. Ναι. Θα σας πω ένα από αυτά. Εδώ υπάρχει φοροδιαφύγη κακά τα ψέματα. Βγήκε μια έκθεση η οποία υπολογίζει τι περίπου ΦΠΑ πρέπει να βγάζει η Ελλάδα. Ο ΦΠΑ, ξέρετε, ήταν, είναι κοινοτικό φόρο. Όταν εγκαταστάθηκε, αρχικώ η ιδέα ήταν ότι θα είναι φόρος που θα ανήκει στην Κομισιόν, θα τον εισπράττει η Κομισιόν. Επειδή όμω το Εθνικό Δίκαιο και τα Εθνικά Κράτη ήταν ακόμη πάρα πολύ δυνατά τότε, τέλη τη δεκαετία του 80, ε, είπαν όχι. Θα τον εισπράττουν τα κράτη, γιατί μόνο το κράτο μπορεί να εισπράξει φόρου από, τους από υποτελείς του υποτελεί του, από του πολίτε, με συγχωρείτε να διαγραφεί μια λέξη. <ΛΗ> ε, αλλά για του οικονομολόγου αυτό είναι η έννοια, ότι ναι, κάνει ό,τι θέλει το κράτο. Mm -hmm. Λοιπόν, επειδή μόνο το κράτο μπορεί, θα παίρνει το κράτο και θα σα δίνει εσά τη Ευρώπη την αναλογία σα, τη δόση σα, που έλεγε ο κύριο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν ο ΦΠΑ υπολογίζει, δεν είναι δύσκολο. Ποιο είναι το εθνικό σου εισόδημα, πώ Είμαστε στη χειρότερη θέση, αν συγκρίνει το τι θα έπρεπε να μαζεύει το κράτο και τι, τι πραγματικά μαζεύει. Mm -hmm. Υπάρχει φοροδιαφυγή. Μόνο η σύλληψη τη φοροδιαφυγή θα βελτιώσει την δίκαιη κατανομή των φόρων, κατά τουλάχιστον θα την διπλασιάσει. Την δίκαιη κατανομή. Δηλαδή, για να κάνει πιο δίκαιο το σύστημα, πρέπει να κυνηγήσει φοροδιαφυγή. Εγώ να σα πω την αλήθεια. Είναι ένα από τα πράγματα που σκεφτόμουν. Έλεγα, εντάξει, θα έρθει ο Τσίπρα. Οκ, okay, εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτά πριν έρθει. Mm -hmm. Αλλά έλεγα, επειδή ουδέν κακόν αμυγές καλού, θα έρθει μια κατάσταση, μια πλειοψηφία η οποία θα κάνει και κάποια πράγματα που ενδεχομένω δεν είναι και τόσο κακά και που, εν πάση περιπτώσει, προηγούμενε κυβερνήσει των γνωστών δεν τα είχαν κάνει σωστά. Ένα από αυτά που πίστευα ότι θα κάνει ήταν το κυνηγητό τη φοροδιαφυγή. Έκανε. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Εδώ καθυστέρησαν το θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Έπρεπε κανονικά να είναι τώρα πολύ πιο κάτω. Δηλαδή και το όριο πάνω από το οποίο δεν μπορεί να κάνει την πράξη παρά μόνο ηλεκτρονικά. Και το ποσό που πρέπει ηλεκτρονικά να καταγράφεται. Και ο τρόπο που περνάει η ηλεκτρονική συναλλαγή μέσα, πίσω, πίσω από το κομπιούτερ. Πάντως, Εγώ πιστεύω, για παράδειγμα, ότι πρέπει να διαχωρίζεται αμέσω η ίσπραξη του, του, του κράτου. Με το που μπαίνει η συναλλαγή, ναι, ναι. εσύ παίρνει το δικό σου, τάκ, στο λογαριασμό σου, ο έμπορο, και το άλλο είναι αυτό πηγαίνει το 24% σου. κατευθείαν στο τέτοιο. Όχι να περιμένουμε να το αποδώσει και αν βρεθεί σε δυσκολία ο άνθρωπο. Έχετε πει στον ε, κύριο Πιερακάκη αυτό. Δεν είναι δουλειά του Πιερακάκη. Στον no. κύριο Σταϊκούρα. Χρειάζεται. Πάντω μια ψηφιοποίηση δεν μπορεί να γίνει. Το ξέρει έτσι, την άποψη και δεν διαφωνεί και ο ίδιο. Απλώ δεν είναι τόσο απλό να γίνει. Και θέλω να σα πω ότι το κατεστημένο είναι πάντοτε πολύ ισχυρό, όποιο και να είναι πάνω. Εδώ ποιο είναι το κατεστημένο σε αυτό. Το κατεστημένο είναι ότι δεν θα πα σκληρά, θα πα μαλακά. Να σα ρωτήσω κάτι. Και είναι η μαλακή η προσέγγιση αυτή. Η σκληρή προσέγγιση είναι αυτή που σα λέω. Με το που γίνεται η συναλλαγή, το 24% κατευθείαν πάει στο επειδή κράτος. Επειδή λέμε για συναλλαγέ και επειδή περπατάτε με στην Αθήνα, φαντάζομαι από σήμερα έχετε εισπράξει μια οργή ενό κόσμου για την ιστορία των τραπεζών. Το ότι δηλαδή θα πληρώνουμε ακόμα και την ενημέρωση του υπολείπου του λογαριασμού μα ηλεκτρονικά κτλ. Τι σχόλιο κάνετε γι' αυτό. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Τρία ευρώ η αλλαγή του πιν. Τρία αυτό, να αλλάξει πιν πρέπει να πληρώσει. Να δει τι έχει μέσα πρέπει να πληρώσει. Το δικό να. σου λογαριασμό δε. Να δει γιατί δε, δε, δε λέτε. Ανόητο. το βλέπει ηλεκτρονικά. Ναι, για να, δεις, να ενημερωθεί, επιβαρύνεσαι τώρα. Αν πα Κισε. Από Στο 31 ο... βεβαίως, Από 31 Οκτωβρίου. Τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή προηγούσει τη ώρα να σα πω ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που δουλεύουν στι τράπεζε είναι κατά το 1 τρίτο περισσότεροι από όσου δικαιολογούν οι δουλειέ που έχουν οι τράπεζε. Γι' αυτό και βγαίνουν συνεχώ εθελούσιε έξοδοι και θα βγουν κι άλλε. Ευτυχώ μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει άγριε απολύσει στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά το τραπεζικό σύστημα και ο τομέα των μέσων επικοινωνία, που είναι ο δικό μα, και άλλο ένα που δεν το θυμάμαι τώρα, με συγχωρέσετε, ήταν οι τρει το, τομεί, το, τρει κλάδοι τη οικονομία που εθίγησαν και επλήγησαν περισσότερο στην κρίση. Και ειδικά στο θέμα τη απασχόληση. Οι τράπεζε είχαν φουσκώσει, είναι γνωστό. Από εκεί, αν δείτε τώρα, όχι πόσε λίγε τράπεζε έμειναν, όχι πόσα λίγα καταστήματα μείνανε, αλλά πόσο λίγοι υπάλληλοι έχουν μείνει. Και ακόμη και αυτού οι τράπεζε έτσι όπω είναι, για να του πληρώσουν, χρειάζεται να αυξήσουν τα έσοδά του. Και αυτά είναι έσοδα που λέγατε μόλι πριν. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Επιπλέον οι τράπεζε, μην ξεχνάτε ότι έχουν τα μισά του δάνεια να μην δουλεύουν. Να μην δουλεύουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να μην δουλεύουν, να μην πληρώνονται οι δόσει, είναι ότι η τράπεζα δεν παίρνει την τη. Γιατί η τράπεζα να πληρώνει τη δόση σου, του mm -hmm. στεγαστικού, του yeah. καταναλωτικού, έχει μέσα η διπλωμηθιά τη. Αυτή τη χάνει και την έχει χάσει επί χρόνια τώρα. Αυτοί που καλλιέργησαν την πεποίθηση στον κόσμο ότι το δεν πληρώνω είναι μια πραγματική κατάσταση που μπορεί και να συμβεί, έκαναν έγκλημα κατά τη χώρα. Μεγάλο έγκλημα. Και έγκλημα και κατά των ανθρώπων που δεν πλήρωναν. Αυτό τώρα ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ο κύριο Ζαβό είπε ότι σήμερα στου συναδέρφου που παρακολουθούν το ρεπορτάζ είναι υφυπουργό οι οικονομικών και Χειρίζεται το θέμα τώρα του να γίνει ένα χειρισμό για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, να μπορέσουν να διαγράψουν οι τράπεζε μαζικά δάνεια. Το οποίο εγώ το πιστεύω και πάρα πολλοί είναι αυτοί που με κάκισαν. Πάλι έσπεψε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τι εκλογέ να πει ότι εγώ θέλω να χαρίσουμε λεφτά στι τράπεζε. Τι χαρίσω... θέλετε στην πραγματικότητα. Εγώ θέλω να χαρίσουμε λεφτά σε ανθρώπου οι οποίοι χρωστούν και είναι αδύνατον στον αιώνα τον άπαντα να το ξεπληρώσουν. Διότι αυτό είναι μια τρελή κατάσταση. Όταν κάποιο χρωστάει και τον βλέπει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει, το να τον κρατά εκεί, σαν να είναι φυλακισμένο, το μόνο που λείπει είναι να τον βασανίζει κιόλα, που βασανίζει το άνθρωπο, όταν ξέρει ότι έχει το χρέο, πρέπει να του πει: Φίλε, απέτυχε να πληρώσει το δάνειό σου. Έχει αυτή τη συνέπεια, αλλά κι εγώ από τη μεριά μου, εσύ θα πάρει τη συνέπεια, θα χάσει, για παράδειγμα, κάποιο κομμάτι από την περιουσία σου. Ή δεν θα μπορεί να ξαναμπή στο τραπεζικό κύκλωμα, να ξαναστεί δάνειο. Αλλά ένα κομμάτι από το δάνειό σου θα στο χαρίσω. Δεν γίνεται αλλιώ. Ο καπιταλισμό έτσι δουλεύει. Είναι το να χαρίζει δάνειο ο καπιταλισμό είναι απελευθέρωση από τα δεσμά του. Και το χρειάζεται για να ξαναπάρει μπροστά. Εμεί εδώ κοιτάμε και λέμε, Ω, χαρίζει λεφτά στι τράπεζε. Όχι ρε παιδιά στι τράπεζε. Αλλά για να μπορέσουν οι τράπεζε να διαγράψουν το δάνειο το δικό σου, πρέπει από κάπου να στηριχθούν. Η ιστορία είναι να ξαναμπεί μπροστά η οικονομία. Αν η οικονομία μπει μπροστά, θα γεννάει λεφτά. Αν γεννάει λεφτά η οικονομία, όλα αυτά θα γίνουν πολύ εύκολα. Θα γεννάει λεφτά η οικονομία ή θα μπούμε σε καμιά κρίση πάλι και πανευρωπαϊκά και θα τρέχουμε. Η Ελλάδα, θυμάται, αλήθεια. Η Ελλάδα θα είναι η εξαίρεση στην κρίση που έρχεται. Έρχεται κρίση. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο βαριά σαν την προηγούμενη. Όχι. Τίποτα δεν το δείχνει. Ο κ. Βαρουφάκη που τρομοκράτησε τη Βουλή τη προάλλε, ευτυχώ και αυτό το έκανε με τρόπο που δεν έγινε αντιληπτό στη Βουλή δεν τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι, δεν κατάλαβαν τι έλεγε. Εγώ που τον καταλαβαίνω καλύτερα το Γιάννη, ε, κατάλαβα τι ήθελε να πει. Αλλά τέτοια κρίση σαν και αυτή που λέει ο Γιάννη δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Όμω θα έχουμε μια κρίση. Όμω η Ελλάδα είναι και θα είναι και θα μου το θυμηθείτε, και αν κάνω λάθο θα με συγχωρέσετε, αλλά θα τα πούμε τότε. Ε, θα είναι η εξαίρεση. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να αναπτύξει. Έχει πάρα πολλέ ευκαιρίε για επενδύσει. Το θέμα είναι να του πείσουμε να βάλουν λεφτά. Δεν είναι έτσι εύκολο. Του βλέπετε να πείθονται ή μια ακόμα νωρίς να το πούμε. Υπάρχει τρομακτική όρεξη για επένδυση στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί η Ελλάδα έχει αποδόσεις, δηλαδή ο άλλος γιατί βάζει τα λεφτά. Γιατί λέει ρε εσύ εκεί υπάρχουν πιθανότητες να βγάλω καλά χρήματα. Δεν έρχεται για την ψυχή της μητέρας του, αυτό το κάνει εκεί που θέλει ο άνθρωπος. Όταν θα έρθει εδώ θα έρθει γιατί θα πιστεύει ότι αν έρθει στην Ελλάδα θα βγάλει περισσότερα από όσα αν πάει κάπου αλλού. Πάντω να σα πω κάτι. Αυτό ευτυχώ. Πέρα από τη Λάμδα, α πούμε, από το ελληνικό. Τι άλλη επένδυση. Μάλιστα διάβαζα στην Καθημερινή ότι μια επένδυση της κόσκο στον Πειραιά κόλλησε. Η κυβέρνηση... Από την επένδυση των περίπου 900 εκατομμυρίων, ναι. τα 300 δεν θα γίνουν τώρα. Ναι. Τα υπόλοιπα 600 θα γίνουν. Θα γίνουν τα υπόλοιπα 600, αλλά αυτά τα 300 δεν θα γίνουν με απόφαση τη κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά από Με συνεννόηση με την κυβέρνηση. Ναι. Τώρα, αν θέλετε η προσωπική μου άποψη, την είχα πει και παλιά. Ευτυχώ τότε τη γλίτωσα κάποιο δεν το πρόσεξε ή κάποιο με προστάτευσε, και νομίζω αυτό που με προστάτευσε είναι αυτοί που ξέραν καλά τον Πειραιά. Mm -hmm. Είχα πει πριν τι εκλογέ, εγώ βέβαια δεν εκλέγομαι στον Πειραιά, οπότε το έλεγα και λίγο πιο εύκολα, αλλά ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνει όλο ο πειρατή κόσκο. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα στον Πειραιά που όποιο τον ξέρει λίγο, και εγώ τον ξέρω γιατί μέχρι ότου να εγκατασταθεί η Χρυσή Αυγή στο πέραμα, κάναμε καμιά βόλτα. Αλλά α πούμε στο πέραμα, εκεί που είναι τα ποστάλια. Δεν μπορεί να πει ξαφνικά θα φύγουν τα ποστάλια, θα μπουν τα λοφορεία. Κάτσε ρε φίλε, τα ποστάλια πάνε ναι, εκεί πάνε τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν λέω, δηλαδή, αν πάω εγώ στην Κίνα χωρί του κομμουνιστέ και πω να φύγουν, θα μ' άφηναν. Όχι. Εδώ δεν έχουμε κομμουνισμό όμω, οπότε πρέπει κάπω να υπάρχουν διεργασίε. Είναι αποτέλεσμα διεργασιών και νομίζω ότι είναι μια σοφή λύση. Άλλωστε, η επένδυση που θα κάνει η Κόσκα είναι ήδη τεράστια. Και θα είναι ήδη ωφέλιμη για όλο τον Πειραιά και για όλη την οικονομία. Και θα κάνει τον Πειραιά κατά πάσα πιθανότητα θα ξεπεράσουμε μέχρι και το Ρότερνταμ. Δύσκολο. Αλλά πάντω όλα τα άλλα δεν χρειάζονται. Το, το, είναι Ρότερταμ, πηγή σύγκρουση. Το, το Ρότερνταμ θα δούμε αν θα το ξεπεράσουμε. Άρα, άρα πάντως... να μην γίνει καθόλου το άλλο κομμάτι. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι. Το κομμάτι που είπαμε ότι δεν θα γίνει, Α, το ναι. περισσότερο είναι αυτά που σα λέω. Ναι. Το υπόλοιπο, τα 600 εκατομμύρια θα γίνουν. Ναι, Ά. λέω για τα υπόλοιπα 300 τα... που μετατέθηκαν για κάπου στο μέλλον. Για Εσείς την ώρα δέτε, δε γίνονται. δεν γίνονται. Για, για την ώρα Για mm την ώρα. -hmm. Ρότερνταμ δεν ξέρω αν θα γίνουμε, θα δείξει, αλλά ε, δώσατε μια εικόνα ότι ήταν ε, λίγο Άμστερνταμ το προηγούμενο Μαξίμου. μου. Ε, Ενώ με, <laughs> με όρου κάναβη και αυτό πυροδότησε εκείνο. Και... στην άλλο χαρακτηριστικό του Άμστερνταμ. Ε, όχι, μιλώ για την απελευθέρωση <laughs> και την αποποινικοποίηση. Και δώσατε μια εικόνα προσωμείωση Άμστερντα ή πέντε μάγκε στον Περέα. Τέλο πάντων, στο προηγούμενο μαξί μου, το οποίο όμω πυροδότησε μια εξέλιξη. Υπήρξε μια παρέβαση, κλείθηκε ο Φρούραρχο. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα, τώρα. Δεν ξέρω αν ο Φρούραρχο έχει πάει ακόμη να καταθέσει. Πάντω κλείθηκε. Να σα πω γιατί και εγώ πληροφορήθηκα. Εγώ δεν έχω κληθεί ακόμη. Που εγώ έπρεπε να κληθώ αμέσω, διότι εγώ το είπα. Τι Αυτά λέγατε, πότε πότε λοιπόν, το είπα, να το βάλουμε γελέα. λίγο ναι, τα πράγματα, να τα ναι, θυμηθούμε, ναι. δεν είναι υποχρεωμένο όλο ο κόσμο να το θυμάται. Έχουν γίνει εκλογέ Κυριακή. Είναι Τρίτη. Και διαβάζω στη Λιμπέασιο, διαβάζω ένα άρθρο από μία συνάδελφο, η οποία συνήθω ασχολείται με τη Ρουάντα και άλλα δυστυχή μέρη τη Αφρική. Για την Ελλάδα έχει γράψει πάρα πολύ ωραία κομμάτια, για τη φύση τη Ελλάδο, για την οικολογία και για άλλα τέτοια θέματα. Ξαφνικά γράφει ένα πολύ βαρύ πολιτικό άρθρο. Το διαβάζω. Αν και ήδη από τον τίτλο είχα εκνευριστεί. Είμαστε δύο μέρε μετά τι εκλογέ. Εγώ είμαι νεότεχτο βουλευτή, αλλά μάχημο δημοσιογράφο. Και διαβάζω ένα άρθρο που λέει ότι ο μικρό Κούλη καλείται, σαν κάποιον να τον διόρισε, ω μέρο μια δυναστεία Μητσοτάκηδων να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και όταν διάβαζα το άρθρο, στο τέλο έλεγε ότι αυτό το πέτυχε και γιατί ο Σκάι τον βοήθησε, που ο Σκάι είναι το μεγάλο κακό κεφάλαιο και ότι τον βοήθησαν και οι άνθρωποι και η Σία Κοσιόνη, η οποία είναι σύζυγο άλλου μέλου τη δυναστεία Μητσοτάκη. Εμφάνιζε μια Ελλάδα που δεν υπήρχε πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή έπρεπε να ονειροβατεί, έπρεπε κυριολεκτικό να είσαι μέσα σε ένα καπνό και να έχει διαβάσει ένα πράγμα που δεν υπάρχει. <Σελίου> και ήταν πάρα πολύ προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, ο οποίο είχε αποφασίσει να βάλει το Μητσοτάκη εκεί πάνω. <Σελίου> δεν μπορεί να του Εκεί υπενήσεστε τώρα. Ε. Α, Άρα, τι παινίσαι, το Εκεί συνδέσμα... που μιλάγαμε λοιπόν με τον Άρη και με τον Άρη Πρωτοστάτη, μιλάμε πολύ ελεύθερα. Mm -hmm. Και είναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τη ελευθερία που θέλει και πρέπει να έχει ο τύπο ε, η δημοσιογραφία. Εκεί λοιπόν που λέμε, ο ένα λέει ο άλλο να σου πω και αυτό, να σου πω και εκείνο, να σου πω και τ' άλλο. Ε, λέω εγώ ότι κοίτα να δει κάτι τέτοια, τα γράφει μόνον όταν είσαι πνιγμένο στου καπνού και σε χάσει ο καπνού. Τώρα γιατί το είπα. Γιατί υπέθεσα ότι αυτό που μου είχε διηγηθεί ένα Γερμανό δημοσιογράφο συνάδελφο, ότι ήταν αλήθεια. Και το υπέθεσα γιατί αυτό ήταν ένα πολύ, πολύ σκληρό Γερμανό συνάδελφο, που κλείεται να κάνει λάθο. Τι σα είχε διηγηθεί. Άλλωστε δεν είναι τόσο κακό. Να σα πω, είχε πει ότι του είχε μυρίσει αυτό. Και να σα πω την αλήθεια τώρα. Επειδή τα αφήνω τα υπόλοιπα να τα πω, αν με καλέσει να καταθέσω. Δεν είναι σωστό να τα πω εσά, θα πάω στον εισαγγελέα. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν υπόλοιπα να πείτε δηλαδή. Εγώ δεν θα ήθελα να πω όλα όσα ξέρω. Ναι. Και νομίζω ότι ούτε και οι άνθρωποι του Μαξίμου τότε θα θέλανε να πω όλα mm -hmm. όσα ξέρω. Mm -hmm. Αυτό που ξέρω εγώ είναι το εξή: Ότι μου φαίνεται παράξενο για ανθρώπου τη αριστερά να του φαίνεται φοβερό και τρομερό ότι. Όσα ξέρετε, όσα έχετε ακούσει, μάλλον καλύτερα. Ε, Οι δημοσιογράφοι από κάπου τα μαθαίνουμε. Ούτε και κάμια φορά βλέπουμε κιόλα. Δηλαδή. Εγώ δεν μπήκα ούτε μία φορά στο Μαξίμου όσο ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν με κάλεσαν. Εγώ αυτοπρόσκητο δεν πηγαίνω <laughs> ε, πουθενά. Ε, άρα δεν θα είχα ίδια. Αλλά οι δημοσιογράφοι λίγα πράγματα ξέρουμε επειδή οι ίδιοι τα έχουμε ζήσει. Πιστεύετε ναι. τη διαφήμιση του BBC, Εσεί, Εδώ, Όχι, δεν την πιστεύω. <laughs> <Λέω>. Μάλιστα, <laughs> υπάρχουν τρόποι. <laughs> Πολλή ιστορία. Αυτό είναι ένα θέμα ανεφουσία. Ναι. Το ενοχλητικό είναι ότι μία συνάδελφο που δεν ασχολιόταν με το πολιτικό ρεπορτάζ ποτέ αποφάσισε να γράψει ένα βαρύ πολιτικό άρθρο. Τελ... Είμαι ευτυχή ότι η συνάδελφο αυτή έκτοτε δεν έχει ξαναγράψει τίποτα. Μάλιστα. <laughs> τελευταία ερώτηση προλαβαίνω. Ε, τελειώνουμε. Πώ τον είδατε. Ένα σχόλιο. ένα. Εγώ είχα την ατυχία να γνωρίζω τον κύριο Παπαγγελόπουλο πολλά χρόνια προτού τον μάθει ο ελληνικό λαό. Mm -hmm. Ο κύριο Παπαγγελόπουλο είναι μια περίπτωση που πάντοτε βλέπει πράγματα τα οποία όλοι εμεί δεν τα βλέπουμε. Μάλιστα. Σε πολλέ υποθέσει έβλεπε από πίσω ίδρυγε, καταστάσει φοβερέ και τρομερέ. Γράφεται μια διαταραχή δηλαδή. Διαταραχή δεν το, το έλεγα, αλλά στο ξέρετε χώρο. οι εισαγγελεί φημίζονται γι' αυτό. Παρόλο ο ίδιο μπέρδεψε του εισαγγελεί με ανθρώπου όπω τα Λαϊράδο που έκανε άλλη δουλειά. Ίσως όμως να ήταν η φιλοδοξία του να φτάσει ως εκεί, να γίνει κάτι σαν τον Τελεϊράνδο. Αλλά είναι ένα άτομο το οποίο έμπλεξε μέσα σε μια ιστορία που έμπλεξε και τον Τσίπρα. Κατά τη δική μου πεποίθηση το έγραψα στα νέα σε ένα άρθρο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Τσίπρας κατάλαβε καλά τι γινόταν. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι όταν τον άκουσε έξω από το σπίτι του, του Μαξίμου, να λέει αυτό το φοβερό πράγμα ότι ξέρω ότι έχω στοιχεία, τα έχω δει, και ότι είναι το χειρότερο σκάνδαλο, πρέπει να τον φράξει μέσα και να του πει: τι κάνει, τι είναι αυτά που κάνει, πού το πα και να μαζέψει εκείνη τη στιγμή να μαζέψει τον άνθρωπο αυτόν. Διότι τώρα έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση στα στελέχη του ΣΥΡΖΑ, πρώτα από αυτού το ακού, ότι ο Τσίπρα τον καθοδηγούσε. Και αυτό δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να το πιστέψω. Αν ο κύριο Τσίπρα είχε ζητήσει στη Βουλή, Ζητώ να με εντάξετε στου ανθρώπου που θα απολογηθούν στην προανακριτική, εκεί θα μου έμπαινε θέμα συνειδησιακό να ψηφίσω υπέρ. Δεν το ζήτησε ο κύριο Τσίπρα. Είπε και γιατί δεν βάζετε και μένα. Δεν είπε, βάλτε με. Ούτε κατέβαζε πρόταση να τον βάλουμε. Δεν μπορούσε με 30 βουλευτέ. Μάλιστα. Δεν ήταν δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Μάστε καλά, κύριε Συμμετρίου. Λοιπόν, μετά το break, κουβέντα για το ΚΕΘΕΑ. Θα έχει ενδιαφέρον.